Σας έχω ακούσει πολλές φορές σε συνεντεύξεις σας να λέτε ότι τα τελευταία χρόνια πάνω στη σκηνή είστε πιο απελευθερωμένος. Είχα ένα θέμα να κουνηθώ λιγάκι, να... δεν είχα το θάρρος, ας πούμε. Ήμουνα... Να χορέψετε, ήμουνα εννοείτε. Ήμουνα ντροπαλός, ναι. Αλλά τώρα τα τελευταία, ξέρω εγώ, 10-15 χρόνια, ας πούμε, έχω απελευθερωθεί, μπορώ να πω. Τελικά, το Ρίνα Κατερίνα, το τραγούδι αυτό που όλοι λατρέψαμε, είναι υπαρκτό πρόσωπο η Κατερίνα αυτή? Κοίταξε, υπήρχε τότε μια Κατερίνα, ναι, αλλά... Στη ζωή σας. Ναι, ναι, αλλά δεν είναι βασισμένο απόλυτα σε αληθινή ιστορία. Mm-hmm. Απλά χρησιμοποίησα το όνομα. Mm-hmm. Και εντάξει, κάποια στιγμή κάποιες γυναίκες φεύγεται και δημιουργούνται πίσω διάφορα κενά. Υπάρχει αληθινή ιστορία πίσω από τραγούδι που είναι το αμίσιο. Που, που έγινε και επιτυχία ελληνικά το μου λείπεις. Υπήρχε, ας πούμε, ένα πραγματικό πρόσωπο που τότε, ας πούμε, ενέπνευσε αυτό το τραγούδι, η απώλεια αυτού του προσώπου. Πώς μου λείπεις, έχω χάσει το φως, πώς μου λείπεις. Έχω ακούσει να λέτε ότι κάποτε πήγατε με τα πόδια από την Χαλκιδόνα, από εδώ που μένετε, μέχρι τη Γλυφάδα, για να εκτονώσετε όλη αυτή την ένταση από αυτήν την απώλεια. Ναι, δύο φορές πήγα. Δύο φορές, ναι, ναι, ναι. Δύο φορές, ναι. Και έφτασα και ήμουνα και κανονικός, δηλαδή θα μπορούσα να γυρίσω και πίσω. Να πούμε σε αυτό το σημείο για να το ξεκαθαρίσουμε ότι στη Γλυφάδα ήταν αυτό το πρόσωπο το οποίο έλειψε, ναι, 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 πολύ, έτσι, ναι, δεν, ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Χτυπήσατε και κουδούνι. Βέβαια. Ναι. Σας άνοιξε. Βέβαια, βέβαια. Και έγιναν διάφορα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί τώρα είμαστε πάλι μαζί. Κατάλαβες, δηλαδή συνεργαζόμαστε μουσικά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Α. Και ναι, συνεργαζόμαστε και τα θυμόμαστε αυτά και λέμε, κοίτα να δεις τι κάναμε τότε. Το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα κι άντε για χαρά. Πώς πήρατε αυτήν την τόσο σημαντική απόφαση να παντρευτείτε 20 χρονών μόλις? Δεν πολύ καταλάβαινε και τι έκανα, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όντως ήμουν πολύ μικρός. Και η πρώην γυναίκα μας με την κοπέλα, γιατί έχουμε χωρίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά έχουμε μια καταπληκτική σχέση, είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι. Έχει υπάρξει φορά, σας έχω ακούσει να λέτε, που δεν σας δόθηκε τηλεοπτικά ο χρόνος που δικαιούσασταν όταν... Ναι, μου μιλάς τώρα γιατί με την κορομιλά αυτό. Ήταν μια αν θέλεις, ας πούμε, κακή στιγμή της Ρούλας, εντάξει, γιατί μέχρι τότε, ας πούμε, είχαμε συνεργαστεί πολύ καλά και σε όλα τα κανάλια, και από την ΕΡΤ που είχε ξεκινήσει κτλ. Και από ένα σημείο και μετά με καλούσε και τη βοήθησα κι εγώ. Όπως βοήθησα κι άλλες. Γιατί με θέλανε, γιατί έκανα κάποιες θεαματικότητες και θέλανε να χτυπήσουν, ας πούμε, την αντίστοιχη, την ανταγωνιστική εκπομπή που είχε καλέσει τον άλλο καλλιτέχνη. Και όταν, ας πούμε, εντάξει, έχω ένα καινούριο δίσκο και θέλω να πω δύο τραγούδια, ξέρω εγώ, και σου λέει άλλη, όχι ένα. Δηλαδή, αντί για 6 λεπτά, 3. Και την έχει βοηθήσει, και μετά όταν γίνεται αυτή η περιβόητη εκπομπή που ήταν ειδικό αφιέρωμα τότε τη Κορομιλά, ας πούμε, τραγούδα η ίδια 20 λεπτά. Ναι. Εκεί λες, εντάξει. Το συγγνώμη, αλλά αυτό είναι, αντί να μην πω τη λέξη μου, γιατί είμαι και λαϊκό παιδί. Άστα, δεν πάει. Εντάξει. Και γι' αυτό το λόγο. Και το ξέρει και το μετάνιωσε και μετά προσπάθησε να τα βρούμε κτλ. Εντάξει, δεν κρατάω τίποτα. Αλλά ήταν πραγματικά μια άσχημη στιγμή τη Ρούλα και να. Τελειώσει, ας πούμε, η συνεργασία μας, γιατί στην ουσία μετά δεν ξανά είχαμε ποτέ. Γιατί το θεώρησα δηλαδή πραγματικά προκλητικό. Με την πρώτη ματιά τρελαθήκαμε. Θέλω να σας ρωτήσω για το Δάκη. Ήταν στενός σας συνεργάτης. Εντάξει, ο Δάκης είναι πραγματικά. Εγώ δεν μιλάω για το Δάκη στο παρελθόν, σε παρελθόντα χρόνο, μιλάω τώρα. Εγώ θεωρώ ότι ο Δάκης δεν έχει φύγει. Ένας καλλιτέχνης τεράστιος. Εγώ δηλαδή θυμάμαι στη σκηνή, ας πούμε, γιατί καμιά φορά έβγαινε μετά από μένα, εγώ έβγαινα πρώτος πάντα για να τον υποδεχθώ και γονάτισα στη σκηνή, γονατιστός. Και έλεγε, έλα βρε μπιγαλούδι, μου έλεγε έτσι, είναι φοβερός, είναι απίστευτος άνθρωπος. Έχει αφήσει πολύ ωραία τραγούδια ο Κώστας Μπίγκαλης. Δεν το λέω ότι τώρα δεν γράφει, αλλά ήταν αυτή η δεκαετία, η χρυσή δεκαετία, τέλη 80s με 90s λοιπόν, που νομίζω με σουράνισε. Βέβαια. Ο Έλληνας ροκαμπυλάς, θα έλεγα εγώ, ο Κώστας Μπίγκαλης.